μακριά από την πλατεία Συντάγματος. Έχει πόσο. Ακριβώς, αρκετή είναι αυτή η εκκλησία. Ελένη, σε διακόπτουμε γιατί ξεκίνησε μόλις τώρα την ομιλία του Μητροπολίτη Κυριακού. Η εκκλησία της Ελλάδος, ο πρόεδρος της, μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και οι συνοδικοί ιεράρχες που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα μετά από ομόφανη απόφασή τους από τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Δράμας κύριο Παύλο. Κύριου Ψαρών και Ινουσών κύριο Μάρκο και τον ομιλούντα πλαισιωμένους από χωρία σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών αλλά και κληρικών και μοναχών από όλες τις περιοχές της πατρίδος μας απευθύνεται σήμερα προς όλους επισημένοντας ότι η Εκκλησία της Ελλάδος πρωτοπόρος διαχρονικά στους αγώνες του έθνους θεωρεί ότι κάθε έκφραση υπερασπίσεως των δικαίων της Μακεδονίας μας είναι επενετή αρκεί αυτή να είναι γνησία, ανιδιοτελής και πηγαία πάντα στο πνεύμα μιας νόμιμης δημοκρατικής εκδήλωσης πέρα και έξω από κομματικούς και πολιτικούς χρωματισμούς. Η Εκκλησία σέβεται απόλυτα τους συνταγματικά κατοχυρωμένους διακριτούς ρόλους με την πολιτεία. Πλην όμως ομιλεί με συνέστηση της ιστορικής της ευθύνης. Γι' αυτό και πρώτη, με τόσο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, διατύπωσε τη θέση της στο εξαιρετικά αυτό ευαίσθητο εθνικό θέμα. Συμμεριζομένη απόλυτα την εύλογη αγωνία των ιεραρχών μας που διαπημένουν τις ιερές Μητροπόλεις στην πολύδακρη και ηρωική Μακεδονία αλλά και τις δικαιολογημένες ανησυχίες του κυρίαρχου λαού και σύσσωμου του Οικουμενικού Ελληνισμού όπου και αν βρίσκεται στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αφρική, στην Ευρώπη και όπου αλλού γης. Η Εκκλησία μας έχει μαρτυρήσει με το λόγο και το αίμα κλήρου και λαού την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας από αρχαιοτάτων χρόνων. Γι' αυτό και δεν μπορεί να αποδεχθεί τον όρο Μακεδονία ή όποιον άλλον παράγωγό του ως συστατικό του ονόματος άλλου κράτους. Κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις και στην ονομασία της εκεί σχισματικής εκκλησίας. Ας μη μας διαφεύγει δε ότι στο όνομα Μακεδονία κορυφώνονται και περικλείονται οι αλυτρωτικές διαθέσεις του κράτους των Σκοπίων. Άλλωστε οι ιεράρχες μας που διαπημένουν τις ιερές Μητροπόλεις στην περιοχή της Μακεδονίας μας όχι μόνον τώρα αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιμαρτυρήσει επί του θέματος αυτού το οποίο απασχολεί επί δεκαετίες το έθνος μας, το λαό μας και την πατρίδα μας δηλαδή περί της ελληνικότητος της Μακεδονίας μας με πλήστες όλες πνευματικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις. Ακούμε πάντα το σεβασμιότατο λοιπόν Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο που στέλνει το δικό του ενωτικό μήνυμα πλευράς Εκκλησίας λέγοντας ότι η Εκκλησία έχει μαρτυρήσει για τη Μακεδονία και την ελληνικότητα της Μακεδονίας και δεν αποδέχεται τον όρο Μακεδονία ή παράγωγό του που θα έχει επιπτώσει όπως είπε ο Ιεράρχης και στην εκεί Εκκλησία, την εκεί σχισματική Εκκλησία.